Και σε ό,τι αφορά τον εμπνευστή και σκηνοθέτη αυτού του σχεδίου, αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι εκτός από το ότι ενδεχομένως να τελεί σε πανικό, αποδεικνύει ότι είναι βαθιά διχαστικός κατά βάθος. Ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων και εν τέλει ότι είναι ένας επικίνδυνος πρωθυπουργός. Διότι αν η απάντηση στο δράμα των νοσοκομείων και στην εκατόμβη των νεκρών είναι η δίωξη του Νίκου Παπά και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μετά από δεκαετίες η κυβέρνησή μας έβαλε επιτέλους τάξη στην τηλεοπτική ασυδοσία, τότε ναι, είναι ένας βαθιά διχαστικός αλλά και επικίνδυνος πρωθυπουργός. Και μάλιστα την ώρα που στον παρόντα χρόνο η δική σας κυβέρνηση δίνει γη και είδωρ και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κρατικό χρήμα με τις λίστες Πέτσα σε δεκάδες μέσα ενημέρωσης για να λιβανίζουν. Και αναρωτιέμαι τούτη την ώρα που είμαι αναγκασμένος για δεύτερη φορά να βρίσκομαι σε αυτό εδώ το βήμα, απατώντας σε αυτή την εκδικητική πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Εμείς άραγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσες προανακριτικές επιτροπές θα πρέπει να προκαλέσουμε μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση? Δεν θα ξέρουμε από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Ήμασταν η κυβέρνηση που ανέλαβε το δύσκολο φορτίο μιας χρεοκοπημένης χώρας με άδεια ταμεία και με σκάνδαλα δισεκατομμυρίων να βαραίνουν τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και αυτό που κάναμε ήταν να σηκώσουμε τα μανίκια, να τραβήξουμε μια γραμμή και να πούμε προχωράμε μπροστά.